Homo carnivorus, είστε συντονισμένοι στο κανάλι για οικιακό και ερασιτεχνικό barbecue. Σήμερα ψήνουμε μπριζολάρα και το εννοώ 1300 γραμμάρια βιολογικής εκτροφής ελληνικό black angus από εδώ δίπλα, από τη Λάρισα. Με πάρα πολύ ωραίο marbling, με όλο το λιπάκι απ' έξω, με ελάχιστο κόκαλο. Πάμε λοιπόν να δείξουμε τι κοπές περιλαμβάνει αυτή η μπιστέκα αλλά Λάρισα. Όταν έχω μια συσκευασία με κρέας, δεν θέλουμε να το χαλάσουμε, να το πληγώσουμε, η κοπή πάντα προς τα πάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την παίρνει η κάμερα στο μέγεθος. Αρχίζω και ενθουσιάζομαι ακόμα περισσότερο. Τι έχουμε? Έχουμε μία κοπή η οποία περιλαμβάνει καπάκι κιλότο, πικάνια, rump steak, το κυρίως μέρος του κιλότο, το tree tip και το bon filet. Άρα μιλάμε για μία μπριζόλα με 4 κοπές. Δηλαδή θα ψήσω ένα τεμάχιο και θα δοκιμάσω 4 αγαπημένα τμήματα του μόσχου. Εντάξει, πιο εξαιρετικό δεν γίνεται. Αν συνυπολογίσω το τι κομμάτι είναι, το τι εκτροφής είναι και με το υπέροχο λιπάκι που βλέπω γύρω-γύρω, συν τις 72 ημέρες ξηρής ωρίμανσης, είμαστε σε άλλο επίπεδο κατανάλωσης σήμερα. Πώς θα την ετοιμάσω? Πάρα πολύ απλά. Ελάχιστα μυρωδικά και από τις δύο πλευρές. Θα την αφήσω 10 λεπτά ακόμα να πιάσει η θερμοκρασία περιβάλλοντος και μετά φύγαμε για τρέγκερ. Έχουμε ένα μείγμα με θυμάρι, λίγο ρίγανη, αλάτι ελάχιστο, πιπέρι μαύρο, πιπέρι άσπρο, καπνιστή πάπρικα. Τα λαχανικά μου έχουν μπει όμορφα κομμένα, νοικοκυρεμένα, κρεμμυδάκι, μελιτζάνα, πιπεριές σε διάφορα χρώματα, πάρα πολύ ωραία. Ό,τι πρέπει να συνοδεύσουν ένα τεράστιο κομμάτι κρέας. Πάμε λοιπόν μια ματιά στα λαχανικά. Πολύ βολικός ο δίσκος. Πάμε πολύ καλά. Έχω το χρώμα που θέλω. Είναι πάρα πολύ μαλακά. Σε 3-4 λεπτά τα βγάζω, όπως είναι με το δίσκο. Λοιπόν, τα λαχανικά μου έχουν βγει, η μπριζολάρα μου είναι στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, δεν μένει τίποτα άλλο παρά το ψήσιμο. Τρέγκερ έτοιμο στους 260, φύγαμε. Με το ζόρι την κρατάω. Θα ψήσω το κομμάτι μου άμεσα. 4 με 5 λεπτά από την κάθε πλευρά και ο χρόνος ξεκούρασης θα είναι ακριβώς τόσο. 4 με 5 λεπτά το πολύ. Μετά θα την τεμαχίσουμε. Καλή μας επιτυχία. Στα 4,5 λεπτά ακριβώς θα ρίξουμε μια ματιά. Πάμε πολύ καλά. Γυρνάω. Τον ίδιο χρόνο ακριβώς από εδώ. Είμαστε ακριβώς στα 4,5 λεπτά. Το κομμάτι μου είναι έτοιμο. Δεν ξέρω αν θα περιμένω την αναμονή, πρέπει να την περιμένω και καλά θα κάνω, αλλά φαίνεται εκπληκτικό στο μάτι. Πάμε λοιπόν να το ξεκουράσουμε, 5 λεπτάκια τυλιγμένο και μετά να δούμε τι έχουμε κάνει.
λαδάκι, πιπεράκι και θαλασσινό αλατάκι. Έτοιμα. Τα κρεμμυδάκια θα τα βάλω από πάνω για να μην διαλυθούν. Στα 5 λεπτά ακριβώς στην ξεκούραση, πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε. Μυρίζει υπέροχα ήδη. Λαχταριστό. Ωριακά χωράει στον πάγκο κοπής. Ένα κοντινό θα σας πείσει για οτιδήποτε. Θυμίζω το έψα 4,5 το πολύ 5 λεπτά από την κάθε πλευρά. 4,5 με 5 λεπτά το άφησα να ξεκουραστεί. Άρα άμεσο και γρήγορο ψήσιμο. Τα λαχανικά μου είχαν ήδη γίνει. Η θερμοκρασία που το έβγαλα ήταν κοντά στους 56, άρα μαζί με την ξεκούραση πιάσαμε τους 59, το πολύ πιστεύω. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ μπροστά βλέπουμε την πικάνια. Αφαιρείται πολύ εύκολα. Εδώ έχουμε το κομμάτι που πωλείται ως rump steak. Αυτό ακριβώς. Εδώ έχουμε το bon filet. Αυτό και αν κόβεται εύκολα. Και εδώ έχουμε το tri-tip, tri-tip, πείτε το πώς θέλετε. 1, 2, 3, 4 σκοπές σε μία. Να δοκιμάσουμε. Πικάνια. Πολύ ωραίο με το λιπάκι της. Άντε, γεια. Πόσο μεγάλη διαφορά έχει ένα κρέας συντεμένο 72 ημέρες με οποιοδήποτε άλλο. Πόσο μάλιστα όταν είναι και υψηλής ποιότητας. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τα λαχανικά έτσι θα τα αφήσω, όπως τα άψησα. Εδώ έχουμε το rump steak. Πεντανόστιμο. Πάρα πολύ μαλακό. Κόβεται για πλάκα. Πάμε στο τρίτο tip. Ό,τι πρέπει να αυτή η γωνίτσα. Έχω δοκιμάσει πράγματα που χρειάζομαι 4 βίντεο για να τα δοκιμάσω σε ένα. Μπιστέκα λαλάρισα. Άντε, γεια. Και τι έμεινε? Το φιλέτο. Φιλέτο 72 ημερών ξηρής ωρίμανσης. Βούτυρο. Απίθανα κομμάτια. Πολύ ωραία ψημένα. Υποκειμενικό πάντα βέβαια για τους βαθμούς στους οποίους βγαίνουν. Εγώ το προτιμώ πριν τους 60. Το λιπάκι είναι όνειρο. Όνειρο. Χωμοκαρνιβόρους. Για αυτά που και εσύ θες και μπορείς να ψήνεις στο σπίτι, τα ψήνουμε μαζί και αφού μπορούμε εμείς, σίγουρα μπορείς και εσύ. Χρειάζεσαι ένα πολύ ποιοτικό κομμάτι, χρόνο, διάθεση και μεγάλη όρεξη. Αν δεν έχεις κάνει την εγγραφή σου, η ευκαιρία να την κάνεις. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν πολλά και μεγάλα ψησίματα.